Γεια σας φίλοι του Κοτσόβολου και της τεχνολογίας. Σήμερα θα το παίξω ο Δημήτρης Καρέτσος, γιατί σε αυτό το challenge... Θα αφήσεις μουστάκι. Ναι, δεν θα πάω να το βγάλω. Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι του Κοτσόβολου. Έτσι ξεκινάμε, Μαντώ. Δυνατά. Γεια σας φίλες, φίλοι του Κοτσόβολου. Και της τεχνολογίας. Και της τεχνολογίας. Θέλω να το πω και αυτό γιατί το λες και, και εσύ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παραπληροφορηθείτε, διότι... Θα δούμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια πολύ αγαπημένη κατηγορία του περισσότερου κόσμου, αυτή των convertibles, τα notebooks που γίνονται και tablet, και ο Κοτσόβολος έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από τέτοια προϊόντα και αφού μιλήσαμε λίγο για τον Κοτσόβολο και πριν πάμε σε αυτά και πριν πούμε ποιος από τους δυο μας θα παρουσιάσει όπως εσείς επιλέξατε τα συγκεκριμένα προϊόντα σήμερα, θα πούμε δύο λογάκια γιατί ο Κοτσόβολος αυτό το διάστημα γιορτάζει, μάλλον δεν γιορτάζει, εντάξει, γιορτή είναι, γενέθλια είναι. Ναι, είναι 65 χρόνια λειτουργίας, το 1950. Βήμα από την τεχνολογία. Μπράβο, 65 χρόνια λοιπόν γεμάτα τεχνολογία, όπου ο Κοτσόβολος ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις αλλαγές της τεχνολογίας. Από το 50 που προφανώς δεν υπήρχε σχεδόν καμία τεχνολογία, μόνο το τηλέφωνο. Και αν, το κανονικό τηλέφωνο, αυτό που κάνεις. Και τώρα έχουμε φτάσει σε τόσα gadget, σε τόσα πράγματα. Σε πράγματα σαν αυτά ούτε εδώ πέρα. Καν φανταζόμασταν το 1950. Και επειδή τρέχουν αυτό το διάστημα, αυτά 65 χρόνια Κοτσόβολου, ο Κοτσόβολος κάνει πάρα πολλά, θα κάνει πολλά happenings. Θα γίνονται διαγωνισμοί, τώρα. Θα υπάρχουν πολλές προσφορές στα καταστήματα online. Γενικότερα αυτός ο μήνας θα είναι πάρα πολύ δυνατός για όλους εσάς που είστε φίλοι του Κοτσόβολου και για να γιορτάσετε μαζί με τον Κοτσόβολο τα 65 χρόνια. Σήμερα ήρθα για να παρουσιάσω αυτά εδώ τα καταπληκτικά notebooks. Ακούστε με προσεκτικά. Έχουμε εδώ 5 υπέροχα, πανέμορφα και φανταστικά notebooks. Κύριε, ξεκινάμε με αυτό. Ας βγούμε πίσω από το try me για να τουλάχιστον, πώς το λένε, να φαίνεσαι εσύ για να... Ναι, μπας και κερδίσω και το επόμενο Pondus challenge. Άσε με σε παρακαλώ να Συγγνώμη που σε διέκοψα. Λοιπόν, αυτό σε αφήνω, εδώ πέρα... Σου δίνω όλη την κάμερα. Θα τα πω εντάχει. Εντάχει. Θα τα πω εντάχει. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να είναι πάρα πολύ πληροφορία. Έχουμε 5 προϊόντα. Έχουμε 5 προϊόντα διαφορετικά. Το πρώτο είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το Vero. Vero, να ξέρετε να τα λέμε. Όλα είναι... Να πω το μοντέλο στον κόσμο, ρε παιδί μου. Θα τα πω εγώ τώρα, μην φοβάσαι. Όλα είναι touchable. Σιγά μην είναι και untouchable. Πώς τα λένε, αυτά που μπορείς να τα πιάσεις στην οθόνη. Πώς τα λένε, ρε παιδιά, αυτά. Αυτά που τα πιάνει στην οθόνη, κοίταξε εδώ. Λοιπόν, Μαντώ μου, αυτά, άκου να δεις. Λοιπόν, αφής. Και τα 5, μπράβο. Που γίνεται το στα ελληνικά, αφού δεν το έχει. Έμα, θέλω κι εγώ να κάνω. Λοιπόν, και κάνεις μία. Κάτσε. Ανοίγουν όλα. Δεν ανοίγουν, δεν είναι αυτό που λες ανοίγουν. Βγαίνει. Έτσι, αφαιρείται η οθόνη, σηκώνεται. Πολύ γιατί εύκολα. Αυτό. Αυτό είναι το Vero. Είναι το αυτό οποίο εδώ. Είναι σε μαύρο χρώμα. Είναι W12. Είναι αυτό. Είναι εξαιρετικά, να πούμε, ελαφρύ και λεπτό, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ. Αυτό που δείχνει στο πληκτρολόγιο. Ναι, αυτό βλέπω το πληκτρολόγιο, αλλά θα δείξω και αυτό. Πρόσεξε με λίγο. Θα σε βγάλει μια φωτογραφία. Ναι. Έλα. Κοίτα εδώ. Η μεγαλύτερη φωτογραφική μηχανή που σε έχουν βγάλει από τα φωτογραφία. Ναι. Κοίτα εκεί. Α, όχι, έτσι καλύτερα. Να έχω όλο το πλάνο. Άντε, γρήγορα, καλέ. Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις πολλή ώρα έτσι. Θέλω να παρουσιάσω. Θέλω να παρουσιάσω. Έχει καταρχήν από όλα αυτά που έχουμε σήμερα εδώ τη μεγαλύτερη οθόνη. Μπράβο, έχει τη μεγαλύτερη οθόνη, σωστά τα λες. Και ταυτόχρονα προφανώς και το μεγαλύτερο πληκτρολόγιο. Τα Vero, η σειρά Vero είναι από εταιρεία ελληνική, από την Octabit, που είναι ελληνική εταιρεία. Ναι. Έτσι, μην με κρύβεις τώρα, μην με κρύβεις. Α, δεν με κρύβεις. Λέγε. Μάλιστα. Όπως και τα περισσότερα της κατηγορίας έχουν επεξεργαστεί άτομα, έτσι. Και η οθόνη, όπως όλα αυτά, πέρα από το γεγονός ότι είναι detachable, αυτό που ήθελες να πεις πριν. Detachable. Και όχι untouchable. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Είναι και αφής για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καλύτερα, έτσι και να αλλάζεις, να βλέπεις και τις φωτογραφίες σου μια χαρά. Καλέ είναι, κλειστά τα μάτια, με έβγαλες. Εντάξει, εγώ φταίω που έκλεισε τα μάτια σου. Μα θα το δείξω και στον κόσμο εδώ πέρα που βλέπει, που έχει έρθει για να μας. Μια χαρά όμως έβγαλε. Κοίτα τι φωτογραφία με έβγαλε. Με κλειστά μάτια. Πάμε. Ένα στολίδι πραγματικό. Το Σύμπα. Σε άσπρο χρώμα. Αυτό, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι και το αγαπημένο μου. Είναι καταρχήν πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ εύχριστο. Το βάζεις και μέσα στην τσάντα σου αυτό. Για σένα είναι ό,τι πρέπει αυτό. Είναι για μένα ό,τι πρέπει. Για το ταξίδι σας, κορίτσια, δεν υπάρχει. Άκου να και δεις. Επίσης αυτό βγάζεις, πατάς εδώ το κουμπί. Έχει ένα κουμπάκι εδώ, δείξτε το σε παρακαλώ, αγόρι μου. Μάλλον το καλά μη σου πέσει κάτω,
Να πούμε πώς λέγεται. Να πούμε πώς λέγεται. Το Σύμπα. Ναι, το, η εταιρεία είναι το Σύμπα. Να πούμε πώς λέγεται. Το μοντέλο, άμα το ψάξει ο κόσμος. Ναι. Click Mini 2 σε 1 λέγεται. Click Mini 2 σε 1. Πιάσει λίγο το Βέρο να το δείξουμε δίπλα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά. Να το συγκρίνουμε. Ναι, ναι. Όχι, άνοιξε το. Άνοιξε παιδιά, το. Αυτό εδώ πέρα είναι πιο βαρύ σε σχέση με το Σύμπα. Προφανώς είναι πιο βαρύ, γιατί είναι μεγαλύτερο και. Είναι το διπλάσιο σε μέγεθος. Κοίτα εδώ πόσο ποια είναι η διαφορά, έτσι. Περίμενε. Είναι της ίδιας λειτουργικότητας. Έχουν πάνω κάτω το ίδιο χάρτο, τα ίδια συστήματα. Απλά η οθόνη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς και το πληκτρολόγιο είναι μικρότερο. Βλέπεις, άμα το βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, βγάλετε ναι. την οθόνη. Οπότε το μεγαλύτερο είναι βαρύτερο, οπότε πιο δύσκολο να το κουβαλάς. Αλλά άμα θες να κάνεις δουλειά και περισσότερα κείμενα να γράφεις, το μεγαλύτερο πληκτρολόγιο συνήθως είναι πιο βολικό. Έτσι. Όμως το άλλο, επειδή είναι μικρό. Είναι πάρα πολύ ωραίο για ταξίδια. Μπράβο, αυτό εδώ πέρα είναι που κρατάς. Κοίτα πόσο εύκολο είναι, προφανώς πιο εύκολο να το κρατάς επειδή είναι μικρό. Σαν ένα τάμπλετ, με το ένα χέρι εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Πολύ εύχριστο αυτό, παιδιά. Πολύ εύχριστο για εσάς που έχετε διαρκείς μετακινήσεις και θέλετε να κάνετε και τη δουλίτσα σας. Και η οθόνη του, παρόλο που είναι μικρή, είναι ψηλής ανάλυσης. Επόμενο, το οποίο HP. Το αγαπώ εξίσου. Το HP, το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Και το βάζω στην ίδια μοίρα με το Toshiba, να σας πω. Είναι πάρα πολύ designato καταρχήν. Κοίτα εδώ πέρα, τι ωραίο που είναι, τι ωραίο μου πάει. Να φύγω με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Χωράει στην τσέπη σου. Όχι, στην τσέπη, όχι, τσέπη δεν χωράει. Θα ήθελα. Χωράει μπροστά από το εκεί, εδώ. Στο Μάρσιπο. Στο Μάρσιπο. Χωράει σίγουρα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε το μοντέλο. Όπου δυστυχώς δεν μπορώ να το ανοίξω. Έλα. Αφού χρειάζεσαι πάντα τα φώτα μου. Χρειάζεσαι πάντα τα φώτα μου. Έλα. Εδώ. Γιατί. Είμαι ο γκουρού, δεν είπαμε. Για άνοιξε, το είσαι. Όχι, ότι είσαι, είσαι. Να μην λέμε και ψέματα. Τι. Δεν ανοίγει. Ανοίγει, ναι. Πώς το άνοιξε εσύ τόσο. Τράβηξα πάρα πολύ. Το τράβηξε. Λοιπόν, Pavilion επί 2, όπως λέει το μοντέλο του ακριβώς. Έτσι, απλά. Α, τόσο απλά. Και άμα δεις, άμα το νιώσεις εδώ πέρα λιγάκι. Ναι. Για το εδώ. Έχει μαγνήτη. Έχει μαγνήτη για να έρθει και να τοποθετείτε κατευθείαν πάνω στην οθόνη. Κοίτα εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτό να δείξουμε εδώ. Λίγο. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις μια διαφορά σε σχέση με τα άλλα, ας πούμε. Τι διαφορά. Όπως το έπιασε στα χέρια σου, ρε παιδί μου, σε σχέση ναι. με τα άλλα, πώς, αν νιώθεις μια διαφορά. Λοιπόν, δηλαδή. Καταρχήν, θα σου πω, αυτό εδώ πέρα είναι πιο μεγάλη οθόνη. Έτσι. Ναι, περίμενα να το ανοίξουμε για να βλέπεις κιόλας εδώ πέρα. Κουμπάκι, ε. Ναι. Κουμπάκι power, εδώ. Μήπως έχει σβήσει από μπαταρία. Όχι, έχει μπαταρία, το έχουμε τσεκάρει. Ωραία. Όταν το έπιασε στα χέρια σου, ρε παιδί μου, δεν ένιωσες λιγάκι να είναι. Είναι πιο λίο. Πιο λίο. Έχει μια πιο. Πιο ελαφρύ. Σε σχέση με το πρώτο, καλά, ναι. είναι πιο ελαφρύ. Είναι και μικρότερο επίσης. Έτσι, είναι και μικρότερο. Okay. Αυτό έχει Windows 10. Για πες μου τώρα. Βλέπει μια διαφορά στο πού είναι τα ηχεία του. Μπορεί να τα βρει τα ηχεία του. Εδώ. Τα οποία μάλιστα είναι αυτά τα ηχεία δίπλα από την οθόνη. Και είναι όπως βλέπεις εδώ πέρα. Mm-hmm. BNO. Τι σημαίνει BNO. Αυτό δεν το ξέρω, μου ξέφυγε αυτή η πληροφορία. Τώρα βέβαια μπορώ να το λέω και λάθος. BNO είναι τα αρχικά, Bang & Olufsen, η οποία είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες ναι. στο χώρο του ήχου ναι. για το σπίτι. Ναι. Έτσι, και όταν βάζει τη σφραγίδα της σε ένα φορητό σύστημα σαν αυτό εδώ πέρα. Πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Έχει επιμεληθεί, ρε παιδί μου, ούτως ώστε παρόλο που είναι περιορισμένος ο χώρος, να έχει γίνει και καλύτερη δουλειά και αυτό φαίνεται παλιοψώνιο, σταμάτα να κοιτιέσαι. Το θυμόμουν να σας την πω αυτή την πληροφορία, αλλά ήθελα να σας την πει ο Δημήτρης. Ναι, για να κάνω κι εγώ κάτι, γιατί ναι. όλα τα κάνει μαντό. Η αλήθεια είναι, για να μην λέω έτσι και τώρα ψέματα, ότι από αυτά που έχουμε εδώ είναι το πιο designato. Εντάξει. Είναι. Για να το λέει μαντό που είναι Star Ελλάς. Μη σε Ελλάς, μην το μπερδεύει. Μη σε μπερδεύει. Εντάξει, ναι. μαντό μου, τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα τι κορδέλε που φορέσατε. Ποια είναι η καλύτερη. Είναι. Φαίνεται, αλίμονο. Κάτσε λίγο, περίμενε. Επόμενο. Όχι, επόμενο. Τι? Έχω μια τελευταία πληροφορία. Δεν το ξαναβάλω θέση να το κάνω μετά το εφέ. Ναι. Επειδή εμείς τώρα ρίχνουμε μια πρώτη ματιά σε όλο τον κόσμο, σας δείχνουμε δηλαδή πάνω κάτω τις συσκευές αυτές. Είσαι καθιστός, ναι, είσαι στο αεροπλάνο, mm-hmm. ή στο τρένο, mm-hmm. και είσαι έτσι. Μπράβο, το έβγαλες τώρα. Ναι, το κάνεις πάει έτσι. Μέχρι εκεί, οπότε γενικότερα καλό είναι να τσεκάρετε, να έρθετε και μόνοι σας σε κάποιο κατάστημα κοτσόβολος, να τα δείτε αυτά, γιατί το καθένα έχει διαφορετικές έτσι, λειτουργίες, έχουν μικροδιαφορές, έχουν πολλές ομοιότητες, κάποιες μικρές διαφορές και αναλόγως με τη χρήση. Ναι. Έφαγες τη παλιάρα σου. Αναλόγως με τη χρήση που κάνει ο καθένας, αξίζει να ρίξει μια διαφορετική ματιά. Γιατί αυτό πάει μέχρι εκεί, ας πούμε. Το άλλο πάει λίγο μέχρι πιο μπροστά. Έτσι, αυτό έχεις πάρει να το δείξουμε τώρα, ή το Acer. Το Acer. Το πιο, το Acer. Το Acer. Το Acer, μαντό. Acer, μαντό. Acer τώρα που θα μας πείσει. Acer. Αυτό, άμα δεις, πάει σχετικά πιο πίσω. Ναι. Αυτό δεν σου φαίνεται πολύ ωραίο επίσης.
Πάρα πολύ. Δώσε μου το HP. Εμένα μου αρέσει το HP να σου πω. Καλά. Παρουσίασε και αυτό τώρα. Παιδιά, συγγνώμη. Έχω να πω κάτι. Λοιπόν, αυτό ναι. Είναι πιο ελαφρύ. Είναι το πιο ελαφρύ που έχω πιάσει μέχρι στιγμή. Πώς βγαίνει τώρα αυτό. Περίμενε. Πριν το έβγαλα. Αυτό λοιπόν. Είναι το Aspire Switch 10. Είναι το... Έτσι λέγεται. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο είναι εξαιρετικά ελαφρύ. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Έχω μείνει speechless. Να σας πω για κοίτα, ποιο λόγο. Κοίτα εδώ μια διαφορά. Περίμενε. Ναι. Είναι εξαιρετικά ελαφρύ, κοίτα Δημήτρη. Το πληκτρολόγιο είναι ελαφρύ, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά και άμα αυτό. Άμα πετύχεις βαρύ πληκτρολόγιο, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει δεύτερη μπαταρία μέσα στο πληκτρολόγιο. Για να κρατάει πιο πολύ. Ναι. Ουσιαστικά έχει δύο μπαταρίες για να κρατάει περισσότερη αυτονομία του. Μάλιστα. Οπότε κάποιος που θέλει να αντέχει περισσότερο, δηλαδή πας ταξίδι, ναι. Φεύγεις από εδώ, ναι. Έτσι, γιατί πας για δουλειά στην Αυστραλία. Ναι. 20 ώρες ταξίδι, πώς ναι. θα τις βγάλεις. Έλα μου, θες πολύ μεγάλη αυτονομία, οπότε κοιτάζεις κάποιο που έχει. Από όλα αυτά που δείξαμε, ποιο έχει δύο μπαταρίες. Νομίζω έχει το Σύμπα, το γράφει και εδώ πέρα. Έτσι. Και φαίνεται και από το βάρος και από το πάθος του τέτοιου. Άντε ρε, το πιο μικρό έχει δύο μπαταρίες. 12 ώρες αυτονομία, μπαταρία στην μπαταρία. Έτσι γράφει εδώ. Να σου πω, μόνο σε αυτή την εκπομπή έχουμε crash test ανάμεσα σε 4-5. Crash test. Ανάμεσα σε τόσο πολλά προϊόντα για να μπορείς να διαλέξεις εσύ. Α, είναι ωραίο το Acer όμως. Ανάλογα με τις ανάγκες. Κοίταξα, εμένα μου αρέσει. Και σου δείχνει εδώ πέρα και κάποια πραγματάκια και καλά πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Γιατί σου λέει ναι. ότι μπορείς αυτό εδώ προφανώς να το βάλεις και έτσι, ανάποδα. Γιατί να το βάλεις ανάποδα. Γιατί θες να το χρησιμοποιήσεις εδώ και να βλέπεις. Αχα, αχα. Οπότε το παίρνεις αυτό και μπαίνει και κανονικά, μπαίνει και ανάποδα. Μέχρι τώρα αυτά που έχουμε παρουσιάσει, ναι. το Vero είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο, αυτό είναι το μικρότερο. Το Simba είναι το μικρότερο, βάλ το πάνω εδώ. Το αγαπώ. Έλα, το αγαπάς, εντάξει. Δώρο στα γενέθλιά σου κι αυτό. Δώρο στα γενέθλιά μου, όλα μη σου πω. Όλα. Και το τελευταίο είναι το Asus. Λοιπόν, για πες μου δύο λόγια γι' αυτό. Όχι, εγώ θα σας πω, το ξεχάστηκα. Transformer Book. Transformer Book. Λοιπόν, για να το βγάλεις, πατάς αυτό εδώ το κουμπί. Θα σου πω. Ωραίο μου φαίνεται κι αυτό. Ναι. Εύχριστο. Ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, κι αυτό. Και πολύ... Ευάερο Εβίλιο. Ναι. Ευάερο Εβίλιο. Λοιπόν, όχι. Έλα, πες. Αυτό πες. Δεν το μελέτησα. Αυτό δεν το... Τα άλλα τα είχα μελετήσει. Εντάξει, μάντομαι. Αυτό δεν το μελέτησα. Δεν θα πάρεις 10 στα 10. Ναι. Βαθμολογία, μάλλον 20. Θα σου βάλω 18. Πάμε με την κοιμωλία μας να γράψουμε τώρα, μαντούλα. Γράφω εγώ, γιατί το έχεις πάρει αμπάριζα το τέτοιο. Πήγαινε σε γράψη. Θα γράψουμε, λοιπόν, έστω στο τέλος. Πάω χαμηλά ή πάω ψηλά. Τι λέτε, χαμηλά ή ψηλά. Ψηλά, ψηλά. Ψηλά, ψηλά. 5. Ναι. Είναι τόσο μικρό που δεν καταλαβαίνει κανείς τι. Ναι. Και θα βάλω εδώ πέρα στο μυαλό σου μέσα, μαντό. Ναι. Άσου να γράψει. Για γράψε εκεί πέρα για να μαθαίνω. Εδώ ναι. θα σου βάλω μια βαθμολογία. Στα 10. 18 στα 20. Άντε. Καλή σου να και σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο και το Asus. Ναι, για πάμε. Πάμε να δούμε λίγο και το Asus. Transformer Book και αυτό convertible. Μάλιστα. Κάθεσαι έτσι, σαν παιδούλα. Γιατί είμαι μαθήτρια σήμερα. Α, είσαι μαθήτρια σήμερα, οκ. Okay. Την πονάει χιλιάδες, ωραία. Θα τρέξει, φεύγω, θα φύγει τρέχοντας από εδώ. Όπως και τα υπόλοιπα, με Windows και οθόνη αφής. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα έχει μια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχει διακόπτη για να απασφαλίζει την οθόνη από το, από το πληκτρολόγιο, το οποίο ναι. είναι εδώ κάτω, έτσι. Και αυτό το πληκτρολόγιο έχει θύρα USB. Όλα έχουν χείρα. Χείρα. Όλα έχουν χείρα. Όλα έχουν. Σπεδάνανε τους άντρες τους. Όλα έχουν χείρα. Όλα έχουν θύρα USB. Όλα έχουν θύρα USB που ανησυχούσες. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα convertibles, τα notebooks που γίνονται και tablets και ξανά notebooks βγάζοντας το πληκτρολόγιο, κατουργέσαι. Εσύ τι έχεις πάθει. Αλήθεια, τι έχεις πάθει. Τίποτα. Θα σου πες το μωρό. Όχι, απλά δεν έχω. Δεν έχω φάει σήμερα και έχω... έχει πριστεί λίγο η κοιλιά μου. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Από αυτά τα 5, ποιο θα έπαιρνες και γιατί. Πόσα εσύ, είναι. 5. Εσύ, ποιο θα έπαιρνες και γιατί, ρε παιδί μου. Για τη δικιά σου τη χρήση, πριν κατουρηθείς. Δεν βλέπω 5. Εγώ θα έβλεπα. Εγώ θα έπαιρνα. Αυτό που κρατάς. Αυτό θα έπαιρνες. Αυτό. Εντάξει, okay. Αυτό που γιατί. Κρατάς. Τι έχει κάνει αυτή εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν έχω κάνει. Απλά μου πονάει λίγο η κυλίτσα. Ωραία. Αυτό που είναι λοιπόν. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε σε ένα κατάστημα Κοτσόβολος, να τα δείτε δίπλα-δίπλα. Γιατί να διαλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας, ποιος σας αρέσει. Και το καθένα, ρε παιδί μου, μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες. Έχεις κλέψει εκεί πέρα διάφορα. Εγώ δεν. Τι. Εγώ έλεγα να καθίσεις να τα συναρμολογείς ξανά όλα αυτά για να κλείσουμε. Αυτά. Ναι. Τώρα. Να ναι. Περίμενε. Τώρα. Ναι, τώρα.
Θα γεμίσει κανένα. Όχι, αλλά. Έλα, συναρμολόγησε τα τώρα για να κλείσουμε. Τώρα. Τι έγινε τώρα, δεν το πιάσα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Το είχες κλέψει. Ποιος? Το έκλεψες, ρε. Εγώ. Καλά, συναρμολόγησε τα όλα αυτά. Ας το κάνω δώρο εγώ, ρε, μαντώ. Εγώ, ρε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, γιορτή, όλα μαζί. Δεν το πήρα. Συναρμολόγησε τα υπόλοιπα. Ο Άλεξ το πήρε. Ο Άλεξ το πήρε. Ο Άλεξ έλα, το πήρε. Έλα, συναρμολόγησε τα. Λοιπόν, μέχρι να συναρμολογήσει μαντώ, δεν ξεχνάτε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να έχετε ενημέρωση κάθε εβδομάδα που βγάζουμε καινούργιο επεισόδιο. Κάθε Παρασκευή γύρω στις 8. 8 και 1 θα είμαστε live στο κανάλι του Κοτσόβολου στο YouTube. Θα μπορούσε όμως. Φύγαμε! Το ευχαριστήθηκες. Φύγαμε με η Μαντώ, έφυγε με ένα παιδί ξαφνικά. Το νιώθω. Έρχεται. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι. Ε? Ναι. Εντάξει. Θα φάμε. Πάμε να φάμε τίποτα. Πάμε να φάμε τίποτα. Άντε πάμε. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Bye bye. Η Μαντώ φεύγει. Τη έπεσε το μωρό, παιδιά. Τη έπεσε το μωρό. Για δείξει και εσύ τι φορά τώρα. Δεν είσαι κρυμμένη τόση ώρα. Έλα, έλα. Καλούλα είσαι. Έτσι βγήκαν κάτι κουνούπλα. Σαν το βαμβακούλα έχει έρθει σήμερα. Σαν το βαμβακούλα έχει έρθει. Θα παίξει την μπάλα. Τι μασά. Ποπκόρν. Στάντα. Έχουν μείνει από την προηγούμενη εκπομπή. Mr. World. Mr. World. Mr. World of Technology. Μπράβο, σωστά, Μαντώ μου. Επίση έχει και αυτό αυτόν εδώ το βραχίωνα. Το ποιον? Το. Μαντώ αυτή τη λέξη να έχει ξαναπεί ποτέ στη ζωή σου. Βραχίωνα. We'll be right back.